Έχω μαζί μας τον συνάδελφο, τον Κώστα Τσερετζούλια και τη Γιωρία Αναγκαστοπούλου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κώστα, ξεκινάω με σένα γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα βατερλό, ένα πολιτικό βατερλό από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη στην καταγραφή της όλης κατάστασης σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου. Το είπαμε και χθες, 18-19 άτομα, αν το θες, που προσμετρήθηκαν στην όλη συνεδρίαση η οποία ματαιώθηκε και τα πολιτικά μηνύματα που βγαίνουν είναι πάρα πολλά. Πολιτικά μηνύματα που έχουν να κάνουν και με αυτό που συζητούσαμε. Στο γεγονός ότι ο κύριος Στατούλης θερίζει ότι έσπηρε. Κοιτάξτε να δεις, τα είπαμε και χθες, αλλά νομίζω ότι έχει αξία ορισμένα από αυτά να τα επαναλάβουμε και σήμερα, γιατί γενικά είναι μια συζήτηση όπου και ο κόσμος έχει δώσει μεγάλη βάση. Δεν είναι λίγα τα όσα έχουν εξελιχθεί από χθες, αλλά κυρίως ο απόϊχος όλης αυτής της κατάστασης και του κλίματος που επικρατεί σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Ένα επίπεδο το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι τιμά κανέναν Πελοποννήσιο, τουλάχιστον ούτε τους αυτοδιοικητικούς. Εγώ θα βγάλω έξω και τα πρόσωπα, αν το θέλεις έτσι. Κανέναν δεν τιμά όλη αυτή η κατάσταση που έχει επικρατήσει. Το συγκρουσιακό κλίμα, τα όσα η πολιτική επιλογή της απερχόμενης περιφερειακής αρχής του κ. Τατούλη και των συνεργατών του το προηγούμενο διάστημα, ουσιαστικά τα είδαμε να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο στην Πελοπόννησο σήμερα, είναι αυτά που επί της ουσίας πυροδοτούν όλες αυτές τις αντιδράσεις, πυροδοτούν όλες αυτές τις αρνητικές σε έναν βαθμό εξελίξεις. Και λέω αρνητικές. Για να μην τρελαθούμε, ο κύριος Στατούλης συνεχίζει να βάλει κατά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ίσως ακόμα και μέχρι σήμερα. Αλλά η πραγματικότητα είναι πως ο κύριος Στατούλης μέτρησε 19 άτομα χθες. Δηλαδή ο ίδιος δεν είχε την πλειοψηφία στο σώμα. Έχει αναδειχθεί πλέον με τις κινήσεις του τις ίδιες σε μια πολιτική μειοψηφία μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Νομίζω ότι καλά κάνεις και το τοποθετείς. Και αναφέρεσαι στο κομμάτι μειοψηφίας-πλειοψηφίας, γιατί αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου και σε απόλυτους αριθμούς δεν υφίσταται πλειοψηφία ικανή στο να λαμβάνει αποφάσεις. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής. Γιατί εάν οι ίδιοι δεν είχαν επιλέξει αυτόν τον δρόμο της σύγκρουσης, νομίζω ότι δεν θα αποδείξει σήμερα εδώ πέρα. Και με δεδομένο ότι την επόμενη ημέρα και σε επίπεδο Πελοποννήσου και σε Δήμους και γενικότερα στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης θα χρειαστούν συνενέσεις, συνεργασίες, συνθέσεις απόψεων, η σημερινή απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν είναι ικανή με τα δεδομένα τα σημερινά να προχωρήσει στο επόμενο βήμα μπροστά, πολύ δε μάλλον περισσότερο να δώσει λύση σε σημαντικά προβλήματα που έχουν να κάνουν όπως με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ζήτημα το οποίο προφανώς με βάση τις εξελίξεις θα κληθεί η επόμενη Περιφερειακή Αρχή που θα δοθεί η εντολή από τους πολίτες να το λύσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Στο κομμάτι της συμπεριφοράς όμως, θα μου επιτρέψεις να εστιάσω ότι όλα αυτά που βλέπουμε νομίζω ότι δεν τιμούν κανέναν. Είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Ορισμένοι μπορεί να επιχαίρουν για αυτές τις καταστάσεις και για αυτό τους προκαλούν. Όταν ακούς τώρα πολιτικές αλητίες, όλα αυτά τα πράγματα που τα οποία ακούμε και που θα δούμε σε λίγο και σε ένα ακόμη βίντεο, γιατί κάποια πράγματα δεν τα δείξαμε χθες, τα συζητήσαμε απλά. Έχει το δικό του ενδιαφέρον ότι κάποιοι μπορεί να επιχαίρουν και πραγματικά μπορεί να χειροκροτούν για αυτές τις καταστάσεις που βλέπουμε. Είναι μια απαξιωτική συμπεριφορά σε κάθε περίπτωση. Πολιτικά δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των καιρών που διανύουμε σε μια εποχή η οποία βάλεται πανταχώθεν. Θα δούμε και στο βίντεο που ακολουθεί, νομίζω είναι χαρακτηριστικά για να μπούμε και σε μια διαδικασία σχολιασμού και με βάση αυτά που θα δούμε και στο βίντεο. Ωραία. Γεωργία, ένα πρώτο σχολείο για αυτήν την εικόνα, για αυτήν την εικόνα σύγκρουσης, για αυτήν την εικόνα που θα έλεγε κανείς περισσότερο λύπη προκαλεί παρά οτιδήποτε άλλο σε πολιτική ουσία. Επειδή πάρα πολλά χρόνια τώρα τελευταία συζητάμε για τον περίφημο πολιτικό πολιτισμό, είπε και ο Κώστας, κάθε άλλο παρά τέτοιες εικόνες ήταν αυτές οι χθεσινές και νομίζω ότι πράγματι το βίντεο θα μας δώσει πολύ τροφή για σχολιασμό στη συνέχεια για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί, να το δει και με εικόνες και να βγάλει και εκείνος τα συμπεράσματά του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Μιλάμε για μια κατάσταση εξαιρετικά άσχημη αυτή των απορριμμάτων, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, γιατί με αφορμή αυτό όλο το συγκεκριμένο θέμα φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Και να κρατήσω και κάτι ακόμη που είπες, Κώστα, νωρίτερα. Έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας, ανεξάρτητα από τη στάση της αντιπολίτευσης ή τι θέλει η Περιφερειακή Αρχή, όταν έχουν περάσει 9 χρόνια και πόσο ακριβώς να μην μετράμε,
Και έχουμε ένα θέμα τόσο σοβαρό, ένα θέμα μείζων που δεν έχει βρει λύση και που το ένα εμπόδιο έρχεται μετά το άλλο. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε επιτάξεις, λες και τι. Εγώ ξέρω ότι είμαστε σε κανένα πόλεμο, σε πόλεμη κατάσταση για να επιτάσσουμε. Επομένως, ας τα δούμε όλα αυτά, ας τα κρατήσουμε και όταν πλησιάζουν εκλογές, ηθικά σωστό για όλους και για την παρούσα Περιφερειακή Αρχή θα ήταν να πει και μόνη της. Ας δούμε σε τρεις μήνες που θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και ο κύριος Στατούλης θα είναι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του. Ας περιμένει ξανά είναι περιφέρεια. Άμα ήταν τόσο σίγουρος για τον εαυτό του, ας το είχε κάνει 9 χρόνια, εγώ να σου πω, για να το σκληρύνουμε και λίγο. Ήταν, γιατί είχαν δοθεί άπειρες. Και το έργο προσφέρθηκε, το είπαμε και τις προάλλες, το έργο προσφέρθηκε στο πιάτο από την κυβέρνηση, τον κύριο Στατούλη, που προχώρησε ακόμα και στη λογική των επιτάξεων και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο παρά ερασιτεχνικές κινήσεις. Μα το ιδιοκτησιακό ουσιαστικά προέκυψε αφού υποτίθεται προχωρούσαμε στη διαδικασία υλοποίησης του έργου. Ήταν κάτι το οποίο οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν βάλει υψηλά τις υπογραφές σε κοινωνικό επίπεδο δεν το γνώριζαν. Ναι, το είπαμε και προχθές. Και δεν μπορούν, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το ζήτημα είναι εάν θέλουν να προχωρήσουν το έργο. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ερώτημα πια. Θέλει η Περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει το έργο, γιατί όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε περί συλλόγων χρηματοδοτήσεων και όλα αυτά που προτάξανε στη χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για σημαντικά θέματα που ναι, συμφωνούμε. Χρηματοδοτήσεις για τους Ζορμπά που τώρα έρχονται. Τέλος πάντων, όλα αυτά προκαλούν άλλα ερωτήματα. Ήταν και το θέμα της Μαρίνας του Ζήτου Ναυπλίου. Το είπαμε. Είναι ζητήματα που ανοίγουν και πολύ σοβαρά ζητήματα που πλέον η Περιφερειακή Αρχή πολύ απλά είναι αντιμέτωπη με τις δικές της ευθύνες σε επίπεδο Πελοπόννησου. Όταν τορπιλίζεται η όποια συζήτηση από την ίδια την Περιφερειακή Αρχή, για ποιο λόγο να κάτσει στο τραπέζι τώρα της συζήτησης ο οποιοσδήποτε της αντιπολίτευσης και να δώσει αυτό που λέμε εντός εγωγικών την νομιμοποίηση πολιτικά στην πλειοψηφία, δεν είναι πλειοψηφία, στην παράταξη που έχει τους περισσότερους συμβούλους. Έτσι. Να στο πάω λίγο παραπέρα. Γιατί προχθές το συζητήσαμε εδώ με τον Νίκο Μπελογιάννη και είχε ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι υπάρχει μια άλλη διάσταση. Υπάρχει η διάσταση του γιατί συζητείται και γιατί τόσο άγχος τέλος πάντων, ρε παιδιά, με τα απορρίμματα. Το άγχος είναι ξεκάθαρο. Και το έχει δηλώσει και ο ίδιος ο κ. Στατούλης. Υπάρχει μέσα στο όλο πακέτο της διαχείρισης των απορριμμάτων και το πακέτο της δημοσιότητας που φτάνει τα αρκετά. Αρκετά. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Ναι. Άκουσε με λίγο δηλαδή, τώρα εδώ πέρα. Τώρα τι συζητάμε. Φάνηκε τέλος πάντων τι συμβαίνει. Υπάρχει μια τρεμούλα. Πάντων, ναι, υπάρχει μια τρεμούλα και αυτό ανησυχία. Οδηγεί και σε μια οπαδική συμπεριφορά. Και αυτό οδηγεί. Όχι στα fake news. Αυτό οδηγεί στο να γράφουν διάφορα παπαγαλάκια και γραφεία τύπου μία σειρά από πράγματα. Προφανώς. Κάποιοι το συγχέουν απόλυτα με αυτά που έχει εξαγγείλει ο κύριος Στατούλης. Άλλοι λένε ταξίματα για το κομμάτι της πίτας που έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων. Με τη δημοσιότητα. Όλα αυτά, η δημοσιότητα, 2 εκατομμύρια και. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Αυτά δεν ελέγχονται, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, όπως ελεγχόντουσαν και όλα τα υπόλοιπα, τις αναπτυξιακές. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλο αυτό το σύστημα, όπως έχει οριοθετηθεί σε αυτή την αυτοδιοικητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο Πελοποννήσου, φαίνεται ότι κινείται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το αν βλέπουμε, δούμε αυτό που γίνεται και σε κεντρική πολιτική σκηνή, κάποια επίθεση σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτό που λέμε δολοφονία πολιτικών χαρακτήρων, να το χρησιμοποιήσω γιατί είναι αρέσκεται σε κεντρικό επίπεδο, δεν ξέρω να το δούμε σε περιφερειακό επίπεδο από κάποιους. Είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο στην προεκλογική περίοδο και με υψηλούς τόνους να έρχονται, μένει να το δούμε. Λοιπόν, ένα διαφορετικό βίντεο τώρα για να δείτε και την εικόνα που επικράτησε για μία ακόμη φορά στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου και να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Ο καφές ήταν απαραίτητος λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένη για τις 3.30. Μία ώρα μετά και το ρολόι συνέχισε να δείχνει υπομονετικά 0. Με τα κεφάλια των παρόντων περιφερειακών συμβούλων να μετρώνται συνεχώς και να βγαίνουν 18, οι διαβουλεύσεις στα έδρανα του Προεδρείου είχαν ξεκινήσει με την κυρία Νικολάκου να κάνει τα δικά της τηλέφωνα στο πλευρό του κυρίου Στρατηγάκου. Τι κι αν δεν υπήρξε συνεδρίαση αφού ματαιώθηκε. Η κυρία Νικολάκου πήρε τον λόγο και σε αυτόν τον λόγο είχε πολλά να πει. Αυτό που
πολιτικό κατάντημα, αυτός ο πολιτικός κατήφορος, η πολιτική αλητεία είναι ένα πραξικόπημα. Επειδή είναι και πολιτικά ανόητη, η πολιτική αλητεία, η ανευθυνότητα είναι ντροπή τους. Μετά τις σεβριστικές αναφορές ακολούθησαν και οι πολεμικές ιαχές. Θα τους πολεμήσουμε. Θα τους πολεμήσουμε. Η κυρία Νικολάκου είχε αναλάβει το ρόλο της πρωταγωνίστριας με τον κύριο Τατούλη να περιορίζεται πολιτικά σε δεύτερο ρόλο. Είναι πανικόβλητο. Μετρήθηκαν, ξαναμετρήθηκαν, τελικά οι περιφερειακοί σύμβουλοι που έδωσαν το παρόν φαίνεται ότι ήταν 19. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, προσέξτε, ματαιώνεται. Η σημερινή τέταρτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ματαιώνεται. Εκτός αιθούσης του Περιφερειακού Συμβουλίου βρισκόταν ο επικεφαλής μίζωνος μειοψηφίας μαζί με τα στελέχη της παράταξής του, προκειμένου να προχωρήσουν σε μια δήλωση ξεκαθάρισμα για την δική του στάση. Μόλις η κυρία Νικολάκου αντίκρισε τον Νίκο Πατσαρίνο. Ενώ έχει τελειώσει η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Νίκος Πατσαρίνος επιχειρεί να βρεθεί εντός αιθούσης για να κάνει μια δήλωση. Κύριε Πρόεδρε, πού είναι ο Πρόεδρος? Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Πατσαρίνος μένει μέσα για να κάνει δηλώσεις τώρα. Επιτρέπετε? Εκεί που ήσουν τόση ώρα θα πας να κάτσεις. Βέβαια. Θα πας να κάτσεις εκεί που ήσουν τόση ώρα. Πρόεδρε. Σε αυτό την κατάρτια έφτασες. Πρόεδρε, υπάρχει θέμα να κάνω μια δήλωση εδώ. Θα πας να κάτσεις εκεί που ήσουν τόση ώρα. Εκεί είναι η θέση σου. Πρόεδρε. Μετά ακολουθούν τραγελαφικά περιστατικά. Μέχρι και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά τις πολλές παρενέσεις της κυρίας Νικολάκου φτάνει στο σημείο να δηλώνει ότι θα προσμετρήσει τον κύριο Πατσαρίνο στους παρόντες στην συνεδρίαση. Εμεί που είστε στην αίθουσα συνεδριάσεων θεωρείστε παρόν και θα παρακαλέσω την γραμματεία, να σας καταγράψει ως παρόντα. Ο κύριος Πατσαρίνος είναι παρόν. Ο κύριος Πατσαρίνος είναι παρόν. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Εάν είστε παρόν. Με συγχωρείς, αλλά είστε για γέλια. Εγώ θα κάνω τη δήλωση έξω. Δεν έχω κανένα διαδικασία. Όλα αυτά στην χαρούμενη και υπέροχη ατμόσφαιρα μίας ακόμα συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Σίγουρα η υπόθεση είναι για γέλια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι για τα κλάματα. Πάντως η πραγματικότητα είναι για κλάματα όταν αντικρίζει κανείς ένα σοβαρό θεωρητικά όργανο αυτής της τάξης του Περιφερειακού Συμβουλίου να θέλει να πάρει και αποφάσεις. Είδαμε τη συμπεριφορά της κυρίας Νικολάκου, τους τρόπους της κυρίας Νικολάκου, καθένας βέβαια χαρακτηρίζεται από τους τρόπους του. Αυτό είναι δικό της θέμα, το πώς χειρίζεται τις καταστάσεις. Οι πολίτες μπορούν να βγάζουν τα συμπεράσματά τους και εμείς εκεί να σταθούμε. Θα κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο Στρατηγάκο, μου το επιτρέπεις αυτή τη φορά. Εντάξει, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που είναι ο κύριος Στρατηγάκος, προφανώς δεν έχει αντιληφθεί το δικό του ρόλο, ότι είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος ρόλος. Ναι, δεν νομίζω να το έχει καταλάβει. Ο κύριος Στρατηγάκος του δίνει εντολή η κυρία Νικολάκου τι να πει, από ό,τι φαίνεται, του δίνει δηλαδή εκεί πέρα, σε μια συνεδρία που έχει τελειώσει. Και τέλος πάντων, πραγματικά είναι για κλάματα η έτσι όπως εξελίσσεται η όλη εικόνα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νομίζω ότι ο κύριος Στρατηγάκος σίγουρα δεν έχει σταθεί στο ύψος του θεσμικού του ρόλου. Από εκεί μετά, οι πολίτες μπορούν να βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Σε μια συνεδρία που δεν ξεκίνησε ποτέ και τι ματαιώθηκε. Ναι. Αλλά μετράγανε και έχει γράψει ένα πολύ ωραίο σχόλιο σήμερα ο Θανάσης ο Λαγός στην Ελευθερία, ότι όποιοι περνάνε τα διόδια από εδώ και πέρα θα θεωρούνται παρόντες στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν είναι και όσοι είναι στην Πελοπόννησο, ότι θα θεωρούνται παρόντες. Όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί και νομίζω ότι και από τους υποψηφίους καταγράφεται, αλλά νομίζω και σε επίπεδο σχολιασμού πολλές φορές το έχουμε πει, είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αξίζει στην Πελοπόννησο. Και πλέον το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό. Οι πολίτες είναι πλέον αρκετά έμπειροι. Όχι, αυτό το σκηνικό που παρακολουθούμε δεν αξίζει στους Πελοποννήσιους πολίτες. Νομίζω δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε κάτι περαιτέρω. Τα είπαμε και νωρίτερα. Δεν είναι σημερινό σκηνικό, για να το καταλάβουμε. Δεν είναι σκηνικό. Κοίταξε, υπάρχει χρόνια. Θυμόμαστε το τι λεκτικό μπούλινγκ έχει δεχτεί η κυρία Λιμπεροπούλου. Το τι έχει υποστεί ο κ. Πατσαρίνος, ο οποίος βρέθηκε. Τον κυνήγαγε η κυρία Νικολάκου μερικοί στους διαδρόμους χθες. Δηλαδή, μιλάμε τραγελαφικές καταστάσεις. Κοίτα, όταν μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν βρίσκεσαι
όντας εκλεγμένος από τους πολίτες σε μία θέση, πολλές φορές είναι αυτή η λεπτή ισορροπία που σε κάνει να ξεχνάς ίσως λίγο το όριο της εξουσίας που μπορείς να ασκήσεις. Και αυτό νομίζω ότι καλό είναι οι πολίτες, ανεξαρτήτως καταστάσεως και περιπτώσεων, να το δουν και να το αξιολογήσουν στην ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, όχι μόνο για την περιφέρεια Πελοπόννησου, συνολικά για όλες τις κάλπες που θα κληθούν να επιλέξουν ανθρώπους όπου θα τους εκπροσωπήσουν. Να ρωτήσω και τη Γεωργία τώρα, έτσι πώς είδατε αυτή την εικόνα, μια ακόμα εικόνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοπόννησου και σαν δημοσιογράφο και σαν γυναίκα. Καταρχάς, είναι αλήθεια ότι η Ντίνα Νικολάκου είναι ένας άνθρωπος εκρηκτικός, την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, μεν, αλλά οι εικόνες αυτές δείχνουν προφανέστατο ότι έχει χάσει και εκείνη την ψυχραιμία της. Να κρατήσουμε αυτό, δεν ξέρω αν απειλούμαστε με τις περίφημες μηνύσεις, θα μπορούσαμε να έχουμε και τίτλο σε αυτό το ρεπορτάζ, Θέμη, σε παράφραση, Ντίνα η πολεμίστρια, μια πολεμική, πραγματικά... Μετά το ζήνα η πολεμίστρια. Ακριβώς. Ελπίζω να μην... Όχι, όχι. Για δεν να δούμε. Υπάρχει. Θα δείξει. Όχι, όχι. Εντάξει, επειδή είπε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, με αυτή τη λογική το λες, φαντάζομαι... Λοιπόν, πραγματικά μια πολεμική κατάσταση, για μένα χωρίς λόγο... Χωρίς αντιπάλους. Πολεμική κατάσταση... Πραγματικά, γι' αυτό μιλάμε για την υπόθεση. Γιατί μιλάμε για πολεμική κατάσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς αντιπάλους. Δεν ήταν κανένας εκεί τώρα. Και προφανώς κανείς δεν ασχολήθηκε, το ξαναλέω, γιατί είναι πραγματικά σημείο αναφοράς. Κανείς δεν ασχολήθηκε ότι ο κύριος Στατούλης χθες είχε παρόντες 18 και στη συνέχεια 19 από τους 51. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Ότι ο κύριος Στατούλης είχε χάσει την πλειοψηφία. Τον δικό του. Αυτό το λόγο και το θέμα. Δεν θα υπήρχε θέμα συζήτηση. Δηλαδή δεν του φταίνει τον κύριο Στατούλη οι υπόλοιπες παρατάξεις. Ας τα βάλουμε λοιπόν σε μία τάξη επιγραμματικά. Ναι. Έχουμε μια πολεμική ενδεχομένως χωρίς λόγο. Με ποια έννοια το ενδεχομένως? Μιλάς εσύ για 19 άτομα όπως προέκυψαν μετά τους 18. Για πρόβλημα πια εσωτερικό του Πέτρου του Τατούλη. Ας το κρατήσουμε αυτό. Για μία συνεδρίαση η οποία ματαιώθηκε. Επομένως, δεν ξέρω, μια και αναφέρθηκες και στο σχόλιο του Θανάση του Λαγού, ό,τι πετούσε στην αίθουσα από τη στιγμή που δεν υπάρχει πια αυτή η συνεδρίαση, για χαρακτηρισμούς και για κάτι που εγώ δεν κατάλαβα, με ποια έννοια και πάλι το λέω. Όταν μιλάει η κυρία Νικολάκου για κατάντημα, αλητεία, πολιτικά ανόητους, θα τους πολεμήσουμε και όλα αυτά, σημείωσε έτσι πρόχειρα, ήσουν εκεί και τα ξέρεις καλύτερα. Και καταγγέλει και ο Πέτρος Τατούλης, είδα μια ανακοίνωση που εκδόθηκε, τις μειοψηφίες και κάποια παπαγαλάκια από Κώστας. Υπάρχει τέλος πάντων πάρα πολύ λόγος γίνεται, παραφιλολογία, αναλύσεις επί αναλύσεων κτλ. Παπαγαλάκια ανθούν στην Πελοπόννησο, ναι. Πολύχρωμα. Πολύχρωμα παπαγαλάκια και επίτρεψα μου να σου πω πολύ επικοινωνιακά. Και φάνηκε και ουσιαστικά και στον τρόπο που ορισμένοι διαχειρίζονται και μεταχειρίζονται την όλη κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Εγώ απορώ, επειδή εκδόθηκε λοιπόν και η ανακοίνωση από τον Πέτρο Τατούλη και έτσι λαλίστατος ήταν και ο κύριος Αργυράκης, ο οποίος παρενέβηκε. Είχε και αυτός μια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα. Τους καταγγέλνουν για κάτι το οποίο προφανέστατα όλες οι μειοψηφίες, ακόμη και ο Θανάσης Πετράκος που τώρα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, ακόμη και η Ανταρσία, ο Νίκος Πατσαρίνος φυσικά, δεν ξέρω ποιος άλλος, και άλλη μία, ο Νίκος Γόντικας, η Λαϊκή Συσπήρωση, όλοι λένε ξεκάθαρα το αυτονόητο, που φαντάζομαι ότι και ο Τατούλης για τον Τατούλη θα το ήθελε στην πραγματικότητα, ότι δεν θέλουμε να γίνει αυτή η συνεδρίαση με αυτά τα δεδομένα. Υπάρχει ζήτημα στο θέμα των επιτάξεων και στην τελική, ρε αδερφέ, σε λίγες ημέρες, 90 μέρες, κάτι λιγότερο, εκλογές, κάτι παραπάνω, έχουμε εκλογές. Να έρθει η Περιφερειακή Αρχή η επόμενη, η οποία θα είναι πάρα πολύ πρόσφατη αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης που θα έχει πάρει από την πλειοψηφία των πολιτών. Μπορεί να είναι και το κύριο Τατούλη, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι αυτό. Ας είναι ο κύριος Τατούλης, ο οποίος θα έρθει τότε, όποιος και αν κρίνουν οι Πελοποννήσιοι οι πολίτες. Σε βλέπω έτσι λίγο. Όχι, λέω. Ναι. Ας είναι και ο κύριος Στατούλης, όποιος είναι αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, τα λέγαμε και το πρωί, όλοι κρινόμαστε. Και να το λύσει το θέμα και να το φέρει προς συζήτηση και να το αντιμετωπίσει όπως έπρεπε ήδη. Αυτή να έχει αντιμετωπιστεί, γιατί
έχουμε αντιμετώπιση του αντίστοιχου θέματος και στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές. Μόνο που εκεί το είπε ο Κώστας, δεν είχαν αυτό το κλίμα, αυτό το συγκρουσιακό κλίμα, αυτή την τακτική, αυτή την πολεμική. Τώρα, άμα είναι να χωριστούν όταν θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να τους δούμε τίποτα αρματωμένους μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με ασπίδες από τη μία, γιατί έχουν πόλεμο από ό,τι καταλάβαμε από ό,τι μας είπε η κυρία Νικολάκου, πολιτικά ή όχι. Δεν νομίζω ότι αυτές οι καταστάσεις πραγματικά ταιριάζουν στην Πελοπόννησο και στις δυνατότητες αυτής της περιφέρειας. Πραγματικά μία λέξη εγώ θα πω, κρίμα. Μόνο μία λέξη ταιριάζει και από αυτά που είδαμε χθες και από αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί δεν ταιριάζει και σε όλους εμάς και για τα θέματα που υπάρχουν μπροστά, που είναι εν εξελίξη. Μιλάμε για σοβαρά θέματα.